Ο καρκίνος του πνεύμονα και του παχαίου εντέρου αποτελούν τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας και η καθεμιά που καπνίζουν ότι βλάπτουν τον εαυτό τους και βλάπτουν και τους γύρους τους. Το 2019 ο καρκίνος του πνεύμονα στην Ελλάδα ήταν η κύρια αιτία θανάτου, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τύπο καρκίνου, και ευθύνεται για 59 θανάτους ανά 100.000 άτομα. Στις χώρες της Ευρώπης η αναλογία έχει μειωθεί σε 50 θανάτους ανά 100.000 άτομα. Δυστυχώς είναι ένας μεγάλος συνδυασμός αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ η οικονομική κρίση στον κόσμο και βρίσκει διεξόδου στο κάπνισμα, στο ποτό, δεν ξέρω πού. Ένας στους 4 Έλληνες, ποσοστό 24% του πληθυσμού, εξακολουθεί να καπνίζει καθημερινά, με τη χώρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τους πιο θεριακλείδες της Ευρώπης μετά τη Βουλγαρία. Δεν μπορώ να το διακόψω. Δεν έχει όμως αυτό επιπτώσει στην υγεία? Έχει, αλλά προσπαθώ να καπνίζω όσο γίνεται λιγότερο. Εγώ είμαι καπνίστρια του 10 τσιγάρα, 12 τσιγάρα. Άρα θεωρείτε ότι το ελέγχεται? Ναι. Είναι μια μορφή εθισμού νομίζω, οπότε δύσκολο να το αντιληφθούν. Η έκθεση του ΟΣΑ, που δημοσιοποιείται παράλληλα με την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, φέρνει στο προσκήνιο αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες. Ναι, μεν ο γενικός δείκτης του καρκίνου πιθανώς είναι λίγο χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βελτιωνόμαστε τόσο γλίγορα όσο οι άλλες χώρες. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Ειδικότερα για την Κρήτη, τα στοιχεία του ΟΑΣΑ υποδεικνύουν ότι η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε σημαντική αύξηση του άχθους του καρκίνου του πνεύμονα και των συναφών παραγόντων κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το βάρος και στην κοινωνία, όχι μόνο στον πάσχοντα. Το βάρος που δημιουργεί, το πρόβλημα που δημιουργείται από τον καρκίνο του πνεύμονα σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο πληθυσμού, αλλά και σε επίπεδο του κάθε ασθενούς. Όπως όλα δείχνουν ωστόσο, μεγάλη μερίδα πολιτών στην Κρήτη εξακολουθεί, παρά τα επιστημονικά δεδομένα, να μην αποδέχεται το κάπνισμα ως ύψιστο παράγοντα κινδύνου πρόκλησης καρκίνου. Ο ξέρω άνθρωπο και πέθανε προχθές 52 χρονών και δεν κάπνισε ποτέ του με καρκίνο του πνεύμονα. Πόσα γεγονότα έχουμε ακούσει για μη καπνιστές που έχουν προβλήματα υγείας. Είναι να το ελέγχεις και να προσέχεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των καρκίνων του πνεύμονα οφείλονται στο κάπνισμα. Ότι γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους που καπνίζουν και δεν αρρωσταίνουν δεν σημαίνει ότι δεν συνδέεται αυτό το κάπνισμα και το τσιγάρο με τον καρκίνο. Αυτό έχει αποδειχθεί και εργαστηριακά και επιδημιολογικά. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος το πόσο επικίνδυνο είναι. Η οικονομική κρίση και η πτώση του βιωτικού επίπεδου συνέβαλε στη μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση νέων κρουσμάτων. Το 2020 τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 62.500. Πάρα πολλοί νέοι, μέσης ηλικίας επίσης 50 ετών, που προσέρχονται στο Παγνί ως ασθενείς τελικού σταδίου. Τώρα βλέπουμε καθυστερημένα να προσέρχονται ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο και αυτό δεν μας αρέσει καθόλου, γιατί μειώνει τις πιθανότητες θεραπείας.